Νέα άνοδο καταγράφει η διεθνή τιμή του πετρελαίου, με τους αναλυτές να μην αποκλείουν σύντομα να το δούμε να ξεπερνά και τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αιτία ο φόβος που κυριαρχεί για τη διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας λόγω της Μέσης Ανατολής. Oil extends gains with Brent pushing above $90 a barrel for the first time since October. Ήταν 18 Οκτωβρίου η τελευταία φορά που το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 91 δολάρια. Εξέλιξη που έπιασε εξαπίνη στους αναλυτές, οι οποίοι με τη δυναμική που υπάρχει βλέπουν σύντομα να έρχονται και τα 100 δολάρια. Follow baseline view assumed since unchanged since last June assumed that we'll be hitting $90 by May. So it does seem that it's, you know, being brought forward by about a month. The risk is that actually on the way to our price forecast we'll be hitting $100 as well. Ο φόβος έχει κυριεύσει τις αγορές και έχει πάρει από το χέρι την τιμή του πετρελαίου, η οποία αυξάνεται μέρα με την ημέρα. I would say about $12 to $15 per barrel of risk premium, of essentially stemming from fear more than an actual reduction in supply, fear of supply disruptions from the Middle East. Στη Μέση Ανατολή και το φόβο ενεργούς εμπλοκής του Ιράν, πρέπει να προσθεθούν όμως και οι συνεχιζόμενες ουκρανικές επιθέσεις στις ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις που έχουν βγάλει νοκάουτ το 12% της παραγωγής της χώρας. Ταυτόχρονα, ο OPEC Plus επιβεβαίωσε τη διατήρηση των περικοπών στην παραγωγή τουλάχιστον έως το τέλος Ιουνίου. Some traders are saying that you could see OPEC Plus really continuing on with their production cuts through the end of the year. All of that is, of course, bullish for prices. Ταυτόχρονα όμως αυξάνεται και η ζήτηση όσο πλησιάζουμε στις θερινές διακοπές, ενώ και η ζήτηση από Κίνα και Ινδία παρουσιάζει αυξητική τάση σε σχέση με πέρυσι.